Ο ήλιος έκαιγε πάνω από μια ομάδα αγνώστων. Τα πρόσωπά τους γεμάτα ενθουσιασμό και αγωνία. Κάθε ένας από αυτούς έχει το δικό του όνειρο, τη δική του ιστορία, και όλοι είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα για να κερδίσουν. Καλώς ήρθατε στο πειρασμό της τύχης. Το παιχνίδι επιβίωσης όπου κάθε επιλογή έχει το τίμημά της. Εδώ, οι παίκτες θα δοκιμάσουν τα όρια τους, θα αντιμετωπίσουν τους φόβους τους και θα ανακαλύψουν τι είναι πραγματικά ικανοί να κάνουν. Είμαι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και σας διαβεβαιώ. Αυτοί οι παίκτες θα ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία. Θα χρειαστεί να επιδείξουν θάρρος, στρατηγική και αντοχή για να επιβιώσουν στις προκλήσεις που τους περιμένουν. Ο στόχος τους, να φτάσουν στον τελικό προορισμό και να μοιραστούν το έπαθλο των 300.000 ευρώ. Αλλά το ταξίδι δεν θα είναι εύκολο. Θα πρέπει να συνεργαστούν, να πάρουν δύσκολες αποφάσεις και να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες καταστάσεις. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Κάθε πολυτέλεια, κάθε κόλπο, θα μειώνει το τελικό τους κέρδος. Θα πρέπει να αποφασίσουν αν αξίζει να θυσιάσουν την άνεση για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα. Θα δούμε ποιοι θα αντέξουν και ποιοι θα υποκύψουν στον πειρασμό. Ετοιμαστείτε για μια συναρπαστική περιπέτεια γεμάτη δράση, στρατηγική και απρόβλεπτες ανατροπές. Πριν ξεκινήσουμε την περιπέτεια, ας δούμε τα απαραίτητα. Οι παίκτες μας πήραν τα βασικά, σακίδια, ρούχα, αρκετό ρύζι και νερό για μια μέρα και πολύ θέληση. Ναι, σωστά ακούσατε. Καμία πολυτέλεια, ούτε έτοιμο φαγητό, μόνο η άγρια ομορφιά της φύσης και η διαρκής μάχη ανάμεσα στην άνεση και στα χρήματα. Η πρώτη τους δοκιμασία, μια δύσκολη πεζοπορία μέχρι το camp, αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Ο ήλιος έκαιγε αλίπητα. Η ζέστη ήταν ανυπόφορη και η ατμόσφαιρα γεμάτη από την αίσθηση της απόλυτης ξηρασίας. Οι παίκτες μας βάδιζαν, ιδρωμένοι και με τα πόδια τους να πονάνε. Κάθε βήμα φαινόταν σαν να ήταν το τελευταίο, καθώς η κούραση και η δίψα τους κατακτούσαν. Και εκεί που η θέλησή τους άρχισε να λυγίζει, εμφανίστηκε ένα περίπτερο στον ορίζοντα, παγωμένα, δροσιστικά ισοτονικά. Η όαση αυτή φαινόταν σαν να ήταν η μόνη τους ελπίδα για ανακούφιση. Η τιμή, μόλις 150 ευρώ το ένα. Ένα ποσό που φαινόταν εξωφρενικό, αλλά η ανάγκη για δροσιά και ενυδάτωση έκανε την απόφαση δύσκολη. Να θυμίσουμε, κάθε ευρώ που ξοδεύεται αφαιρείται από το τελικό έπαθλο. Κάθε γουλιά από πολύτιμο αυτό ποτό θα κόστιζε ακριβά στους παίκτες μας. Ο πειρασμός ήταν μεγάλος, αλλά προς τιμήν τους αντιστάθηκαν στο γλυκό τραγούδι της άμεσης ικανοποίησης. Με αποφασιστικότητα και αυτοσυγκράτηση, συνέχισαν τον δρόμο τους, γνωρίζοντας ότι η πραγματική νίκη θα έρθει μόνο με την αντοχή και την επιμονή τους. Καθώς απομακρύνονταν από το περίπτερο, η σκέψη της δροσιάς παρέμενε στο μυαλό τους, αλλά η αποφασιστικότητά τους να κερδίσουν το μεγάλο έπαθλο ήταν πιο ισχυρή. Η δύναμη της θέλησης τους έδειξε τον δρόμο προς την επιτυχία. Καθώς η μέρα προχωρούσε, ο ήλιος έδιε αργά, βάφοντας τον ουρανό με αποχρώσεις του πορτοκαλί και του ροζ. Η ομάδα συνάντησε τον δεύτερο πειρασμό της ημέρας, ζουμερά marshmallows, που έμοιαζαν να τους καλούν με τη γλυκιά τους υπόσχεση. Ένα γλυκό καταφύγιο για τις κουρασμένες τους ψυχές, μια στιγμή απόλαυσης που θα μπορούσε να τους αναζωογονήσει. Η τιμή όμως ήταν υψηλή, 200 ευρώ το ένα. Ένα τίμημα που δεν μπορούσαν να αγνοήσουν. Αυτή τη φορά, η συζήτηση ήταν πιο έντονη. Οι απόψεις διχάστηκαν. Κάποιοι υποστήριζαν ότι μια μικρή λιχουδιά θα τους έδινε δύναμη και θα τους βοηθούσε να συνεχίσουν με περισσότερη ενέργεια. Ενώ άλλοι παρέμειναν πιστοί στο στόχο τους, να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους και να μην υποκύψουν σε πειρασμούς. Τα marshmallows έμειναν άθικτα, αλλά οι πρώτες ρογμές στην ενότητα της ομάδας άρχισαν να φαίνονται. Η ένταση αυξανόταν και η ατμόσφαιρα γινόταν όλο και πιο βαριά. Οι παίκτες άρχισαν να αμφισβητούν τις αποφάσεις τους και να αναρωτιούνται αν έκαναν το σωστό. Η πίεση του παιχνιδιού άρχισε να τους επηρεάζει. Καθώς η νύχτα έπεφτε, οι σκέψεις τους γίνονταν πιο βαριές. Η απόφαση να αφήσουν τα marshmallows άθικτα δεν ήταν εύκολη, αλλά ήταν απαραίτητη για να παραμείνουν στο παιχνίδι. Η ομάδα ήξερε ότι έπρεπε να παραμείνει ενωμένη για να επιβιώσει. Οι επόμενες μέρες θα ήταν ακόμα πιο δύσκολες και η ενότητα τους θα δοκιμαζόταν ξανά και ξανά. Με το φως της ημέρας να σβήνει, οι παίκτες ήξεραν ότι η πραγματική δοκιμασία μόλις άρχιζε. Οι marshmallows μπορεί να έμειναν άθικτα, αλλά οι σχέσεις τους είχαν ήδη αρχίσει να ραγίζουν.
Η διαδρομή προς το κάμπ έκρυβε και σωματικές προκλήσεις. Μια πανύψηλη σκάλα χώριζε τους παίκτες από τον επόμενο σταθμό, μια δοκιμασία θάρρους και ευληγησίας. Για κάποιους ήταν παιχνιδάκι, για άλλους μια μάχη με την υψοφοβία. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τους περίμενε μια λίμνη, η ήρεμη επιφάνεια της οποίας έκρυβε την πρόκληση της διάσχισης με μια μικρή ασταθή βάρκα. Τη στιγμή που οι παίκτες νόμιζαν ότι είχαν καταλάβει το παιχνίδι, μια ανατροπή. Ένας νέος παίκτης έκανε την εμφάνισή του, έτοιμος να μπει στο στίβο. Αλλά προσοχή, ο νέος παίκτης έφερε μαζί του 25.000 ευρώ, ανεβάζοντας το έπαθλος στις 325.000. Θα ένωνε αυτή η ένεση φρεσκάδας και το μεγαλύτερο έπαθλο την ομάδα, ή θα έσπερνε νέα διχόνοια. Καθώς ο ήλιος άρχιζε να δύει, ρίχνοντας μεγάλες σκιές στο άγριο τοπίο, ο τελευταίος πειρασμός εμφανίστηκε. Ένα λαμπερό αυτοκίνητο, υπόσχοντας μια γρήγορη και άνετη διαδρομή προς το κάμπ. Το κόστος, 350 ευρώ το άτομο. Η εξάνιση τους τσάκιζε, αλλά η λάμψη ενός σεβαστού ποσού έλαμπε ακόμα στα μάτια τους. Να πάνε με το αμάξι ή με τα πόδια? Αυτό ήταν το ερώτημα που τους βάραινε. Μετά από πολλή σκέψη, έντονες διαφωνίες και μια τελική επίδειξη συλλογικής θέλησης, οι παίκτες πήραν την απόφασή τους, θα ολοκλήρωναν την τελευταία φάση της διαδρομής με τα πόδια. Καθώς έφταναν στο κάμπ, κουρασμένοι αλλά και ανακουφισμένοι, ένα ερώτημα πλανιόταν, άξιζε η άνεση την θυσία ενός μέρους του πιθανού κέρδους τους. Η πρώτη μέρα στο πειρασμό της τύχης ήταν μια δύσκολη αρχή, ένα μάθημα στην ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη και την επιθυμία, στην άνεση και την ανταμοιβή. Τόνισε την αξία της ομαδικότητας, τη δύναμη της αντοχής και την αναγκαιότητα για στρατηγική. Κάθε επιλογή, όσο μικρή και αν φαινόταν, είχε συνέπειες, διαμορφώνοντας όχι μόνο την ατομική πορεία των παικτών αλλά και τη δυναμική ολόκληρης της ομάδας. Καθώς οι παίκτες κάθονταν γύρω από τη φωτιά, μοιράζοντας ιστορίες και προσεκτικά βλέμματα, ένα πράγμα ήταν ξεκάθαρο. Το βάρος κάθε ευρώ που ξοδεύτηκε, κάθε πειρασμού που αντιμετωπίστηκε, θα τους συντρόφευε. Θα έσπαγαν κάτω από την πίεση, ή θα έβρισκαν δύναμη στην ενότητα, χρησιμοποιώντας την συλλογική τους σοφία για να διασχίσουν το δύσκολο δρόμο μπροστά τους. Η φωτιά έκαιγε, ρίχνοντας σκιές στα πρόσωπα των παικτών μας. Κάτω από την κούραση και την ένταση των δύσκολων αποφάσεων, κάτι άλλο γεννιόταν. Η αρχή μιας γνήσιας σύνδεσης. Δεσμοί δημιουργούνταν, συμμαχίες σχηματίζονταν, καθώς οι ξένοι, ενωμένοι από έναν κοινό στόχο, άρχιζαν να εξερευνούν τα μονοπάτια της εμπιστοσύνης και του ανταγωνισμού. Η πρώτη μέρα έφτασε στο τέλος της, αλλά το πραγματικό ταξίδι μόλις ξεκίνησε. Ποιες δοκιμασίες περιμένουν τους παίκτες μας τις επόμενες μέρες? Ποιοι πειρασμοί θα δοκιμάσουν τα όρια τους και πώς οι αποφάσεις τους θα διαμορφώσουν το μέλλον τους? Ένα είναι σίγουρο. Στην καρδιά του πειρασμός της τύχης, η μόνη σιγουριά είναι το απροσδόκητο. Μείνετε συντονισμένοι.